Μας είπαν ότι δεν είναι σε ελληνικό έδαφος και ήρθε το ελληνικό κτηματολόγιο για να μάθουμε τι είναι ελληνικό έδαφος και τώρα αυτοί οι υπερπατριώτες λένε δεν ξέρουμε, να δούμε. Είναι δυνατόν να καλεί η ελληνική κυβέρνηση τις τουρκικές υπηρεσίες να ενεργήσουν πάνω σε ελληνική νησίδα που είναι δηλωμένη στο ελληνικό κτηματολόγιο. Πιο σημαντικό, όπως είπα στη Βουλή, η οικογένεια η οποία δήλωσε ότι έχει απεβιώσει ένα πεντάχρονο παιδί, το οποίο ήταν κάτι που φυσικά μας συγκίνησε όλους ως γεγονός. Από ό,τι φαίνεται, είχε δηλώσει ότι αποτελείται η οικογένεια από 4 παιδιά στις 20 Ιουλίου, όταν καταθέσαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτά τα 4 παιδιά βρίσκονται με ασφάλεια στη χώρα μας.